Πάμε τώρα να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με τον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Ρωμανό. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανέ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν σας βλέπω αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τη σύνδεση για να συνομιλήσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Τώρα σας βλέπουμε. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Να είστε καλά. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό να εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα self-test. Το θέμα τώρα είναι αν μπορεί αυτός ο τρόπος να είναι ένας ασφαλής τρόπος για να επανακινηθούν και άλλες δραστηριότητες στο επόμενο διάστημα. Ακριβώς αυτός είναι ο στόχος. Χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το έξτρα εργαλείο που πλέον έχουμε και φάνηκε ήδη από τις πρώτες μέρες πόσο χρήσιμο είναι, να προχωρήσουμε στο άνοιγμα και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων και φυσικά να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο και το σύστημα υγείας με τον τρόπο που είδαμε να συμβαίνει στα σχολεία. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτά τα εκατοντάδες άτομα τα οποία βρέθηκαν και δηλώθηκαν θετικά θα ήταν σε κάποιο σχολείο και θα διέσπηραν τον ιό αν δεν είχαμε αυτό το εργαλείο. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς θα το αξιοποιήσουμε και για όλα τα άλλα πεδία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Και ακούσαμε ότι θα επεκταθεί το μέτρο των self-test και σε άλλους εργασιακούς κλάδους τις επόμενες ημέρες. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή είναι η λογική. Ναι. Και ευτυχώς, ξαναλέω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δικαιώνεται πλήρως τόσο το ίδιο το μέτρο, όσο και η υλοποίησή του. Όταν σας θυμίζω με πόσο μένος πολεμήθηκε από συγκεκριμένους ανθρώπους από την πρώτη στιγμή, με πόση μουρμούρα και δήθεν δυσκολίες το έβλεπαν πολλοί και τα σήκωναν όλα αυτά τις προηγούμενες μέρες για το πόσο δήθεν δύσκολο είναι, πόσο μη λειτουργικό, πόσο μη ασφαλές και ούτω καθεξής. Όλα αυτά ευτυχώς διαψεύδονται από την πραγματικότητα και οι εκατοντάδες χιλιάδες των οικογενειών που το πήραν τις προηγούμενες μέρες μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από το φαρμακείο, το έκαναν μέσα σε εξίσου, με εξίσου μεγάλη ευκολία και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και μπήκαν στην πλατφόρμα πολύ εύκολα και δήλωσαν το αποτέλεσμα, είναι η καλύτερη, αν θέλετε, διάψευση για όλα αυτά που ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα. Ο σχεδιασμός τώρα, ο αμέσως επόμενος σχεδιασμός της κυβέρνησης, ποιος είναι, τι πρόκειται να ανοίξει μέχρι το Πάσχα και με βάση την πορεία των εμβολιασμών, αν θα ζήσουμε ένα πιο ασφαλές καλοκαίρι? Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι και τα υγειονομικά δεδομένα, καθώς επίσης και τα δεδομένα που λαμβάνουμε καθημερινά από το ΕΣΥ, όσο και η χρήση του εργαλείου των self-test, ναι, νομίζω ότι μας κάνουν να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με τη λογική που είναι ότι διαρκώς θα αυξάνουμε τους βαθμούς ελευθερίας και θα αποφεύγουμε το πισωγύρισμα, γιατί νομίζω ότι αυτός ακριβώς είναι ο στόχος. Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε να μην κάνω συγκεκριμένες προβλέψεις σε αυτή τη φάση, γιατί δεν νομίζω ότι βοηθάει, μάλλον σύγχυση προκαλεί το να βγαίνουμε κάθε μέρα και να προσπαθούμε να προβλέψουμε, να δώσουμε συγκεκριμένες ημερομηνίες κτλ. Μέχρι στιγμής, ξαναλέω, δικαιώνεται αυτή η νέα στρατηγική, δηλαδή και με το άνοιγμα του λιανοεμπορίου βλέπουμε ότι τελικά δεν υπάρχει επιβάρηση, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, στη συνολική εικόνα, το αντίθετο μάλιστα, και με το άνοιγμα των διαδημοτικών μετακινήσεων που ο κόσμος τελικά συγκεντρώνεται σε ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος, ναι, δραστηριοτήτων και τοποθεσιών. Και όλα αυτά νομίζω σε συνδυασμό με τον καιρό, με τα self-test που τρέχουν καλά, με τους εμβολιασμούς που επίσης πολλαπλασιάζουν τους ρυθμούς με τους οποίους χτίζεται αυτό το τείχος προστασίας, νομίζω ότι θα επιβεβαιώσουν όλους όσους πιστεύουμε, ελπίζουμε και δουλεύουμε προκειμένου αυτό το καλοκαίρι να είναι πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Να το ευχηθούμε όλοι. Θέλω να σας πω και σε ένα ακόμη θέμα, το οποίο έχει πολιτικό χαρακτήρα και είναι σήμερα στην επικαιρότητα και εμφανίστηκε και ξαφνικά. Αναφέρομαι στην κατάθεση του νομοσχεδίου για την κατάργηση των περιορισμών στην ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Το ανακοίνωσε και σήμερα η κυβερνητική εκπρόσωπος. Πώς προέκυψε αυτό, κύριε Ρωμανέ? Κοιτάξτε, αυτό προέκυψε από κάποιες δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη, η οποία είναι και η καθήλυνα αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ούτε λίγο ούτε πολύ βγήκε και είπε, απευθυνόμενη προφανώς
στους απόδημους Έλληνες, στους Έλληνες του εξωτερικού, Ναι. ότι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή που έβαλε συγκεκριμένους περιορισμούς με τους οποίους διαφωνεί δήθεν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ίδια και τους οποίους θεωρεί απαράδεκτους και ότι όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει το νόμο της Νέας Δημοκρατίας που υπερψήφισε δε και η ίδια η κυρία Τζάκρη και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα φέρει ένα νόμο χωρίς περιορισμούς ώστε να μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες της Διασποράς. Εμείς χαιρετίζουμε αυτή τη στάση της κυρίας Τζάκρη. Πραγματικά χαιρόμαστε που έστω και με καθυστέρηση κατάλαβε αυτά που λέμε τόσα χρόνια ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν όλοι αυτοί οι παράγοντες που δυσκολεύουν και μειώνουν το εύρος των ανθρώπων που μπορούν να ψηφίσουν στη χώρα μας. Και υπ' αυτή την έννοια φέρνουμε νέο νομοσχέδιο που άρει ουσιαστικά τους συγκεκριμένους περιορισμούς προκειμένου να μην υπάρχει κανένας τέτοιος και να μπορούν ελεύθερα όλοι οι Έλληνες Διασποράς να ψηφίσουν στις εθνικές εκλογές. Δηλαδή ήταν έτοιμο το Υπουργείο κατευθείαν με το που άκουσε τις συγκεκριμένες δηλώσεις της κυρίας Τσάκρη να προχωρήσει στην κατάθεση του νομοσχεδίου? Το Υπουργείο απλά έβγαλε από το υπάρχον νομοσχέδιο τους συγκεκριμένους περιορισμούς και ξαναφέρνει αυτό το νέο νομοσχέδιο. Ναι. Σας θυμίζω ότι οι δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, και μέσα στο Σαββατοκύριακο ο κύριος Βορύδης, από ό,τι μας ενημέρωσε και το πρωί, δούλεψε νυχθημερών προκειμένου να είναι έτοιμο αυτό το νομοσχέδιο και να κατατεθεί και να περάσει από τη Βουλή άμεσα. Άρα, δηλαδή, αυτή την ώρα θεωρώ ότι χρησιμοποιεί μέσα σε εισαγωγικά η Νέα Δημοκρατία τις δηλώσεις της συγκεκριμένης βουλευτού για να αποσπάσει την θετική ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ. Αν και δημοσιεύοντας στη συνέχεια λένε ότι σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα στηρίξει και μιλάει για κυβερνητικό πυροτέχνημα. Δεν ξέρω τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν συμφωνεί με τη στάση που είχε μέχρι να ψηφιστεί το υπάρχον νομοσχέδιο ή με την κυρία Τζάκρη. Η κυρία Τζάκρη, επαναλαμβάνω, δεν είναι ατυχαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η καθήλυνα αρμόδια τομεάρχης. Εμείς κάναμε τα πάντα προκειμένου να πετύχουμε αυτή τη συνένεση και μέσα εκεί προφανώς βάλαμε νερό στο κρασί μας, να το πω έτσι απλά. Από τη στιγμή που και ο ΣΥΡΙΖΑ συντάσσεται με την κοινή πρακτική, την κοινή λογική και την ορθή λογική, αν θέλετε. Θα πρέπει να ψηφίσει, λέτε, και το νομοσχέδιο. Τους καλωσορίζουμε στον κόσμο της λογικής και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπορούμε να προχωρήσουμε όλοι μαζί στο αυτονόητο, που είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί, τους οποίους βάλαμε χάρη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Είμαστε πιο κοντά στις εκλογές. Γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση και όλη αυτή η αλλαγή? Δεν νομίζω ότι έχει λογική αυτό το επιχείρημα που θέτεται υπό μορφή ερώτησης, υπό τη λογική ότι το ίδιο πράγμα έγινε πριν από ένα χρόνο περίπου που ψηφίστηκε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και την ίδια κριτική κάναν τότε, ότι μήπως πλησιάζουν εκλογές και γι' αυτό το φέρετε τώρα. Όπως δεν πλησίασαν εκλογές όταν φέραμε το πρώτο νομοσχέδιο, έτσι δεν πλησιάζουν εκλογές και τώρα που η κυρία Τζάκρη μας επιτρέπει να φέρουμε αυτό που είχαμε οραματιστεί και είχαμε υποσχεθεί αρχικά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ρωμανέ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να είστε καλά.